Τις αντιρρήσεις του στο να μετατραπεί το Γενικό Νοσοκομείο σε νοσοκομείο αποκλειστικά για COVID περιστατικά εξέφρασε η Ένωση Ιατρών Νοσοκομιακών Κέντρων Υγείας Λάισιας. Σήμερα το πρωί, κατά τη Γενική Συνέλευση Κινητοποίηση, πραγματοποιήθηκε στον αύριο χώρο του νοσοκομείου. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάισιας έχει καταρρεύσει, μειώνει ο πρόεδρος των γιατρών Νίκος Νταφούλης, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν πολλές ελλείψεις στο νοσοκομείο, όπως οι παροχές οξυγόνου. Βρισκόμαστε, πολύ φοβάμαι, ακόμη στην αρχή του τέταρτου κύματος. Και ήδη η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, τουλάχιστον στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κρεβατιών έχει γεμίσει με ασθενείς με κορονοϊό, όπως και οι μονάδες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη φορά είναι πάρα πολλά και σε βαριά κατάσταση και τα περιστατικά που δεν έχουν COVID, έχουν κοινές νόσους, τα οποία είναι περισσότερα στις εισαγωγές από ότι είναι τα περιστατικά COVID. Καλή λύση, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει, καθώς από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά οι αριθμοί θα ξεπεράσουν πολύ σύντομα τις δυνατότητες που έχει ο συνδυασμός του πανεπιστημιακού, του γενικού και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος ήδη συμμετέχει και σωστά κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να ενισχυθούμε, αν είναι να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, με γιατρούς κυρίως και μάλιστα γιατρούς όριμους με ειδικότητα όπως πνευμονολόγους ή παθολόγους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λείπουν πραγματικά, και με δεδομένο ότι ένας από τους συναδέλφους μόλις παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα και αποχώρησε από την εφημερία, μέσα σε επόμενες μέρες θα έχουμε τεράστια προβλήματα, όχι τόσο νοσηλείας με την έννοια κρεβατιών για να φιλοξενήσουμε ασθενείς, όσο ειλικρινών πραγματικών προγραμμάτων να παρέχουμε ασφαλή νοσηλεία από τη στιγμή που δεν έχουμε αρκετούς παθολόγους. Θεωρούμε ότι για 20 κρεβάτια COVID δεν μπορεί να κλείσει το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, τη στιγμή που έχει δεκάδες περιστατικά που νοσηλεύει από τη λοιπή νοσηρότητα, καρδιολογικά, χειρουργικά. Δεν μπορεί να σταματήσουν τα χειρουργεία που εξυπηρετούνται χιλιάδες που έχουν αναμονή, δεν μπορούν να σταματήσουν να θεραπεύονται οι καρκινοπαθείς. Για τετραπλάσια κρούσματα στη Λάση σε σχέση με την Αθήνα και διπλάσια συγκριτικά με τη Θεσσαλονίκη, αναλογικά με τον πληθυσμό, έκανε λόγο στη συνέχεια ο Λάμπρος Καραγιώργος, καρδιολόγος και μέλος της διοίκησης ΕΝΚΙΛ. Προσθέτοντας τα στοιχεία, λένε πως η αύξηση των θανάτων οφείλεται κατά 50% στον κορονοϊό και 50% στη λοιπή νοσηρότητα. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι οι επιπλέον θάνατοι είναι μοιρασμένοι. Μισοί σχετίζονται με το COVID και μισοί σχετίζονται από την υποχώρηση της λειτουργίας της λοιπής νοσηρότητας. Και αυτή τη στιγμή όταν μετατρέπουμε ένα νοσοκομείο σε COVID νοσοκομείο, είναι σαν να διευρύνουμε το χάσμα της καταστροφής για τη λοιπή νοσηρότητα. Σήμερα πάντως ανακοινώνει πιθανότητα η κυβέρνηση νέα μέτρα για τις κόκκινες περιοχές, μεταξύ αυτών είναι και η Θεσσαλία.